Καλησπέρα, κυρία Παπαδόπουλο. Μία πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, κύριε Βουλευτά, που αφορά το μέλλον, αλλά φυσικά και την πολύ σημαντική βοήθεια που θα δοθεί σε αυτούς τους επαγγελματίες που πραγματικά πέρασαν δύσκολα, συνεχίζουν να περνούν δύσκολα και εκτός ότι είχαν να αντιμετωπίσουν και την τουρκική προκλητικότητα, έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα και την πανδημία, κύριε Χαρίτου. Σωστά το περιγράφετε και είναι αλήθεια ότι μαζί με άλλους 37 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η Τάνια Ελευθεριάδου της Καβάλας, είχαμε αυτήν την πρωτοβουλία να απευθυνθούμε και να ζητήσουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης. Γιατί πράγματι, κυρία Παπάζογλου, υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση. Υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην αξιολόγηση των φακέλων για τους 6.500 περίπου που καταθέσαν αίτηση για να ενταχθούν στην πρόσκληση που εκδόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο του 2021, με ημερομηνία λήξης το Σεπτέμβριο του 2021, που είχε ως στόχο την στήριξη των αλλιών λόγω των επιπτώσεων που είχε η αλλία από το λεγόμενο το ΕΠΑΛ, το πρόγραμμα αυτό, που στο μέτρο, αν θυμάμαι καλά, της προσωρινής πάυσης της αλλίας. Γνωρίζετε, και νομίζω το γνωρίζουν κυρίως οι αλλιείς που μας παρακολουθούν, ότι είχε προηγηθεί ένα πρόγραμμα το 2020, μικρότερο σε ύψος από ό,τι αυτό, γύρω στα 11 εκατομμύρια, ενώ αυτό είναι το δεύτερο, γύρω στα 20 εκατομμύρια, που στο μεν πρώτο πρόγραμμα του 2020 είχε υποφεληθεί μικρός αριθμός από τους αλλιείς, ενώ στο δεύτερο, αυτό που τώρα είναι σε εξέλιξη, κυρία Παπάζογλου, κυρίως με την παρέμβαση και των φορέων των αλλιών και του ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα, δόθηκε η δυνατότητα με πιο χαλαρά κριτήρια να αιτηθούν για να ενταχθούν ένας μεγαλύτερος, πολύ μεγαλύτερος αριθμός αλλίων. Σας είπα αρχικά στο ύψος των 6.500 περίπου. Και ενώ προφανώς, όπως σας περιέγραψα, η προκήρυξη έληξε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, ενώ γνώριζε το Υπουργείο το μεγάλο αριθμό των ετούντων να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εντούτοις δεν πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να μπορέσει γρήγορα να προχωρήσει η αξιολόγηση. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα και να έχουν αξιολογηθεί, κυρία Παπάζογλου, μόνο 470 από τους πόσους, κύριε Βουλευτά? 6.500. Από τους 6.500 φακέλους. Απίστευτο. Έχουν αξιολογηθεί μόνο 470 από τους 6.500 φακέλους. Γεγονός που αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι αν συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς, πόσο πίσω θα οδηγηθούμε στην πληρωμή των δικαιούχων αλλιέων. Και προφανώς και εμείς, γι' αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνει σωστά και προσεκτικά η αξιολόγηση των φακέλων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ειδική επιτροπή στο Υπουργείο, αλλά και η κυβέρνηση έπρεπε και ο Υπουργείο να γνωρίζει ότι όταν έχεις ένα τέτοιο μεγάλο αριθμό ετούντων, προφανώς λαμβάνεις τα μέτρα σου, έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φακέλων. Και όταν μάλιστα γνωρίζετε, κυρία Παπάζογλου, και όσοι μας παρακολουθούν, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η αλλιευτική δραστηριότητα έχει σταματήσει. Ναι, ενώ προφανώς οι υποχρεώσεις και τα έξοδα των αλλιών τρέχουν. Γιατί ροκανίζεται από την ακρίβεια τα εισοδήματα και η όλη δραστηριότητα που έχουν. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε επιτακτικά από το Υπουργείο να προχωρήσει γρήγορα, με γρηγορότερους ρυθμούς, στην αξιολόγηση των φακέλων, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν γρήγορα οι ετούντες δικαιούχοι αλλιείς.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σίγουρα έχετε έρθει και σε επαφή και με τα σωματεία, ας το πούμε έτσι, και τους προέδρους και για τις στράτες και για τα γρηγρή, κύριε βουλευτά, σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή έχετε συνομιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους και σίγουρα σας έχουν μεταφέρει την αγανάκτησή τους, έτσι. Βεβαίως. Είχα συναντήσεις και εδώ στην Ροδόπη με τους εκπροσώπους και μου ανέδειξαν το σοβαρό αυτό θέμα. Γιατί όταν δεν αναπτύσσεις μια αλληλευτική δραστηριότητα και ουσιαστικά έχει σταματήσει η οικονομική τους δράση, είναι φανερό ότι οι υποχρεώσεις και τα έξοδα τρέχουν, κυρία Παπάτη. Τα έξοδα δεν σταματούν, κύριε Χαρίτ. Το έχει αποδείξει αυτό η κυβέρνηση συγκεκριμένα. Τα έξοδα δεν σταματούν και οι υποχρεώσεις. Με, με την ακρίβεια όπως εξελίσσεται, ιδιαίτερα στο κόστος της ενέργειας, στο ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. Καταλαβαίνετε ότι έχει φτάσει ένα σημείο να εξανεμίζονται εισοδήματα. Γι' αυτό και προφανώς η δική μας πρωτοβουλία είναι στην κατεύθυνση να ασκηθεί η μέγιστη πίεση προς την κυβέρνηση, έτσι ώστε όσο είναι πιο δυνατό να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία αξιολόγησης και να χορηγηθούν στους δικαιούχους αυτού της ενίσχυσης από αυτό το πρόγραμμα της αλληλείας, όπως το περιέγραψα, η προσωρινή πάυση αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Μάλιστα. Πιστεύετε, κύριε Βουλευτό, ότι θα έχουμε κάποια έτσι, απάντηση του στο άμεσο μέλλον? Ποια είναι η γνώμη? Νομίζω μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του άλλου, έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να μας δώσει εξηγήσεις για αυτή την καθυστέρηση, για αυτούς τους αργούς ρυθμούς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα λειτουργήσει η παρέμβασή μας ως επιταχυνητής, έτσι ώστε πράγματι το Υπουργείο να σκύψει με μεγαλύτερη προσοχή για να αξιολογηθούν όσο γίνεται με πιο ταχύτερο τρόπο οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί από τους ετούντες να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ένα πονεμένο επάγγελμα είναι η αλήθεια, κύριε Βουλευτά, που και οι αλλοίες, ειδικά και στην περιοχή της Σαμοθράκης και στο Θρακικό, έχουν ζήσει πραγματικά και δύσκολες στιγμές με την τουριστική προκλητικότητα των Τούρκων αλλοίων και μια δύσκολη συνολικότερα κατάσταση που αντιμετώπιζαν τα προηγούμενα χρόνια. Και με μια μεγαλύτερη στήριξη που περίμεναν από τα αρμόδια Υπουργεία, που από ό,τι φαίνεται τώρα ήρθε δυστυχώς να συμπληρωθεί άσχημη κατάσταση και με την πανδημία και πραγματικά ένα επάγγελμα το οποίο δυστυχώς δεν προσεγγίζει πλέον νέα παιδιά, δεν προσεγγίζει νέους, κύριε Βουλευτά. Βλέπουμε τους παλιούς καπετάνιους να συνεργάζονται με εργαζόμενους από την Αίγυπτο. Δηλαδή, ένα επάγγελμα που αν δεν βοηθηθεί στο άμεσο μέλλον, σίγουρα πραγματικά για την χώρα μας θα σταματήσει να υπάρχει ή θα δούμε καπετάνιους από άλλες χώρες, απλά να ψαρεύουν στις δικές μας θάλασσες, κύριε Βουλευτά. Οι Έλληνες δεν βλέπουν να το συνεχίζουν. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να ένα συνολικό σχέδιο για την αναβάθμιση της αλλοίας, ιδιαίτερα σε εμάς την περιοχή εδώ. Νομίζω υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες. Προφανώς υπάρχουν και οι δυσκολίες που περιγράψατε σχετικά με τον τρόπο που παρεμβαίνουν και ψαράδες από την γείτονα χώρα. Υπάρχουν επίσης σοβαρά προβλήματα με τα αλλιεύματα, με πώς διαμορφώνονται, ενώ ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ σοβαρά. Είναι γεγονός όλα αυτά. Νομίζω υπάρχει ανάγκη ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα στηρίζει με όλον αυτόν τον κόσμο που αυτή τη στιγμή εμπλέκεται στην αλληλεία, αλλά δεν βλέπει πρόπτικη, όπως σωστά περιγράψατε. Κανείς δεν παίρνει την απόφαση να ενταχθεί και νέος για να σε αυτήν την επαγγελματική δραστηριότητα. Νομίζω ότι θα υπάρξει και ένα σχέδιο στήριξη συνολικά, με την έννοια ότι πώς θα αναπτυχθούν τα αλλιεύματα συνολικά εδώ στην περιοχή, πώς θα προστατευτούν Ποσειδονίες, υπάρχουν μια σειρά ανοιχτά ζητήματα, τα οποία οφείλει πράγματι συνολικά η πολιτεία, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας να υπάρξουν πρωτοβουλίες. Παρακολουθώ ότι γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι πρέπει όλοι από τη θέση ευθύνης που έχουμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε πράγματι να υπάρξει ένα συνολικό σχέδιο βάσει με τον οποίο θα αναζωογονηθεί, θα αποκτήσει την αξία και την δυναμική που μπορεί να έχει η αλλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή μας, έτσι ώστε πράγματι
να λειτουργεί ελκτικά και σε όσους θέλουν νέους να εμπλακούν σε αυτήν την δραστηριότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να πούμε ότι είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα η ερώτησή σας στον περιφερειακό τύπο. Το θεωρούσαμε ένα από τα πιο σπουδαία θέματα σήμερα για την περιφερειακή μας ειδησιογραφία και δημοσιογραφία. Και θέλαμε να σας έχουμε κοντά μας, κύριε Βουλευτά, γιατί η αλήθεια είναι ότι εκφράσατε το παράπονο αλλά και ένα αίτημα πραγματικά πολλών συμπολιτών συμπολιτών μας για την περιφέρειά μας, που αφορά τον πρωτογενή τομέα, αλλά φυσικά και το δικαίωμά τους και αυτοί να συνεχίζουν το συγκεκριμένο επάγγελμα με αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χαρίτου. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, και από τον βουλευτή Ροδόπης, λοιπόν, με το ΣΥΡΙΖΑ για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, κύριε, που αφορά όντως έναν πονεμένο κλάδο, είναι η αλήθεια, που θέλει, δεν θέλει, έχει μπλέξει και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι η αλήθεια, και σε πολύ δύσκολα μονοπάτια, με πολλά ρεπορτάζ που έχουμε καλύψει και εμείς, αλλά και συνάδελφοι, όπως και ο Κώστας Λουκούμης. Τα θυμόμαστε όλοι πραγματικά, με τον κύριο Μανιό και με άλλους συναδέλφους από άλλα τηλεοπτικά έτσι μέσα, τον κύριο Κολυβά. Να καλύπτουν πραγματικά την ναυμαχία μεταξύ Ελλήνων αλλά και Τούρκων αλλαίων. Ένα πολύ δύσκολο ρεπορτάζ, ένα ρεπορτάζ πραγματικά που ελπίζουμε στο άμεσο μέλλον να φέρει τις ευχάριστες και καλές ειδήσεις που αφορούν μια πιο μαχητική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μας για την υπεράσπιση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Γιατί πιστέψτε μου ότι όποιος γνωρίζει λίγο από το συγκεκριμένο επάγγελμα, μιλούμε για καθημερινά έξοδα που είναι χιλιάδων ευρώ, για ένα επάγγελμα που πραγματικά πονάει, κύριες και κύριοι, που οι περισσότεροι Έλληνες καπετάνοι συνεργάζονται και έχουν στο πλήρωμά τους ανθρώπους και πολίτες από την Αίγυπτο. Δεν υπάρχουν πλέον Ελληνόπουλα, να το πούμε έτσι, να ασχολούνται και να βρίσκονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Και η αλήθεια είναι ότι πονάει πάρα πολύ, γιατί και οι ίδιοι καπετάνοι αρκετές φορές έχουμε ακούσει ότι μετά, μόλις συνταξιοδοτηθούν, σχεδιάζουν είτε να πουλήσουν τα καΐκια τους, είτε φυσικά να τα οδηγήσουν στην καταστροφή, προς την καταστροφή τους, και τα παιδιά τους να διαλέξουν άλλα επαγγελματικά μονοπάτια, γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με αυτό το θέμα περνάω στις επόμενες διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.